Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και μετά και την αναπομπή του νόμου. Δίνεται μια ανάσα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνουν, υπάρχουν 2 χρόνια. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από αυτούς μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τα φώτα σας. Να τους πείτε από τώρα τι μπορούν να κάνουν πλέον οι άνθρωποι. Πρώτα να σημειώσω ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι επιτέλους, ύστερα από 3 χρόνια αγώνες από την οργάνωση μας των συνταξιούχων, ύστερα από πολλές συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, ύστερα από νομοθεσία που ψήφισε ύστερα από πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ η Βουλή την 1η του Δεκέμβρη, πριν έναν μήνα περίπου, τελικά ύστερα από την αναπομπή με κάποιες μικροδιορθώσεις από ό,τι είπε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά κάποια αντισυνταγματικά στοιχεία όπως το είπε, επιτέλους κατάλαβε η κυβέρνηση ότι αδικούσε για 3 χρόνια τους χαμηλοσυνταξίους. Ποιος θα πληρώσει τις ζημίες, ωστόσο, από το γεγονός ότι για 3 χρόνια οι χαμηλοσυνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι της μικρής επιταγής όμως έκαναν το λάθος οι άνθρωποι. Το είπαμε ούκο λίγες φορές. Δεν κατάλαβαν τη δυσνόητη νομοθεσία. Για 3 χρόνια χώμαστε και στις εκπομπές σας και αλλού και διαμαρτυρόμαστε. Ναι, εμείς το είπαμε πάνω από 10 φορές. Ωστόσο, μας επέκριναν ότι ξέρετε, μα είναι μόνο η Εκκυσή που το λέει αυτό. Δεν είναι μόνο η Εκκυσή. Είναι οι χιλιάδες συνταξιούχοι που αντιδρούσαν, ωστόσο η κυβέρνηση με όλων των συμβασμών είχε κλειστά τα αυτιά της. Και τώρα, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές, βεβαίως, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την κυβέρνηση να επιλέξει και να υιοθετήσει την νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή πριν έναν περίπου μήνα. Είναι ευχάριστο να επαναλαμβάνω το γεγονός και μακάρι να υπήρχαν ευχάριστα κατά τη διάρκεια της όλων των χρόνων και θα τα χαιρετούσαμε και θα είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα που υπάρχει δυνατότητα, τώρα κύριε Σκαρπάρη, να εξηγήσουμε, για να μην υπάρξει ξανά τέτοιο πρόβλημα, να περάσουν πάλι τα 2 χρόνια και να πούμε ότι ξέμειναν πίσω χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν κατάλαβαν καλά και να έχουμε ξανά σε 2 χρόνια τα ίδια. Να εξηγήσουμε ποιοι από αυτούς που νόμιζαν ότι δεν δικαιούνται και δεν υπέβαλαν αίτηση ή δεν μπορούσαν να βγουν από τις συμπληγάδες της νομοθεσίας, τι πρέπει να έχουν υπόψη τους πρώτον για να αντιληφθούν δικαιούμε ή δεν δικαιούμε, να υποβάλλω αίτηση ή θα είναι χαμένος ο κόπος. Να πούμε ότι με βάση την επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης υπάρχουν 11.484 νοικοκυριά συνταξιούχων ή πέραν των 20.000 ατόμων συνταξιούχων που δεν υπόβαλαν αίτηση μέχρι την προθεσμία της 30 του Ιουνίου του 2014 και κατά συνέπεια τους έχει αφαιρεθεί η μικρή επιταγή. Αυτοί είναι πλέον δικαιούχοι από τα σήμερα με βάση την ψήφιση της νομοθεσίας να υποβάλουν την αίτησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα που έχουν. Όταν λέω εισοδήματα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το εισόδημα που προέρχεται από τη σύνταξη, αν είναι έναν άτομο τη σύνταξή του, αν είναι 2 άτομα σε μια οικογένεια, τις συντάξεις και το 2, συν οποιαδήποτε εισοδήματα προέρχονται από τόκους, αν υπάρχουν καταθέσεις. Λοιπόν, από τόκους, όχι η κατάθεση. Άρα, όχι να δώσουμε 1-2 παραδείγματα με ποσά. Να δώσουμε. Για να ταυτιστεί και ο κόσμος και να αντιληφθεί ακόμη καλύτερα. Να δώσουμε, ακόμα και αν έχουν εισοδήματα από τον Κυπριακό Οργανισμό Αργοτικών Πληρωμών, τον ΚΟΑΠ, από χορηγία, παρόλο που εμείς διαφωνούμε, η κυβέρνηση αυτή το υπολογίζει. Το υπολογίζει σαν έσοδο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη έξοδα. Διότι ένας γεωργός συνταξιούχος που ασχολείται με το χωραφούιν του, αν κάνει παράδειγμα 300 ευρώ έξοδα και πάρει μια χορηγία 200 ευρώ, ναι, δεν υπολογίζονται τα 300, υπολογίζονται μόνο τα 200. Ναι. Το οποίο το θεωρείται άδικο. Βεβαίως είναι άδικο, ναι. Το είπαμε λίγες φορές. Αυτά είναι τα δεδομένα, να δώσουμε παραδείγματα. Ναι. Αν ένας συνταξιούχος έχει εισόδημα οικογενειακών 1.000 ευρώ τον μήνα, επί 13 που είναι συντάξεις, 13.000 ευρώ εισόδημα τον χρόνο. Όμως έχει παράδειγμα και 1.000 ευρώ τόκους. 13.000 και 1.000, 14. Το όριο είναι 15.486. Κατά συνέπεια, δικαιούται να υποβάλει αίτηση. Στην περίπτωση του ενός ατόμου, αν παίρνει παράδειγμα 500 ευρώ σύνταξη τον μήνα και έχει και 1.000 ευρώ τόκους, τα 500 ευρώ τον μήνα σημαίνει 6.500 το χρόνο και 1.000, 7.500. Το όριο είναι 10.324. Δικαιούται. Για έναν. Δικαιούται, για το έναν άτομο. 10.324 για έναν άτομο. Αν το μετατρέψουμε και σε μηνιαίων είναι 794 ευρώ τον μήνα. Αλλά να μην συγχύσουμε ένα από το γεγονός ότι μπορεί να παίρνει κάτω από τα 794, αλλά να έχει και τόκους και να ξεπερνά. Γι' αυτόν η πιο σωστή πράξη να την κάνει ετήσια. Να υπολογίσει τις συντάξεις του 2017 συν τους τόκους και αν είναι κάτω από τα συγκεκριμένα ποσά που ανάφερα που είναι το
όριων της στόχιας, 10.324 ευρώ για έναν άτομο και 15.486 για τα δύο άτομα, τότε να υποβάλει η αίτηση. Υπάρχει όμως μία διευκρίνηση που πρέπει να κάνω, διότι η κυβέρνηση επέμενε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη στην εξέταση των αιτήσεων τα εισοδήματα, τα δεδομένα που υπήρχαν σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα του 2014. Πιθανόν σήμερα αρκετοί να είναι κάτω από το όριο της στόχιας, πιθανόν όμως κάποιοι να ήταν πέραν από το όριο της στόχιας το 2014. Άρα να ήταν καλά το 2014, τώρα να μην είναι καλά. Μάλιστα. Και να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του 2014 για να τους παραχωρηθεί το 14, τώρα το επίδομα. Του 2014. Ναι, να πω το εξής. Ένα παράδειγμα. Εξηγήστε αν μας το 15.000, αν ένας ο οποίος το όριο είναι 15.486 και το εισόδημα του του 2014 ήταν 16.000, ήταν 17.000, ήταν κάτι περισσότερο. Ναι. Και τώρα, έχοντας υπόψη ένα δεδομένο που ανατρέπει αυτά τα εισοδήματα που υπήρχαν το 2014, είναι η αισθητότατη μείωση των τόκων, του επιτοκίου. Το 2014 το επιτόκιο ήταν αρκετά ψηλό σε σχέση με το περίπου 1% ή και κάτω από το 1% που είναι σήμερα. Που σημαίνει μόνο από το στοιχείο της διαφοροποίησης του αποτελέσματος του επιτοκίου, διαφοροποιούνται τα εισοδήματα προς τα κάτω αισθητά. Πέραν του ότι αρκετοί χρησιμοποίησαν εισοδήματα εφόσον ήταν χαμηλοσυνταξιούχοι για να μπορούν να ζήσουν, αν είχαν 30 ή 40 χιλιάδες στην τράπεζα, σιγά σιγά μειώνεται. Αν χρησιμοποίησαν λεφτά για την υγεία τους, αντιλαμβάνεσαι μια χείριση. Ναι, κύριε Σκαρπέρα, λεπτό, δεν κατάλαβα κάτι. Υπολογίζεται η κατάσταση τους δηλαδή να μην υπερβαίνει το ζευγάρι της 15.486 και ο ένας της 10.324 με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου χρόνου ή του 2014. Τώρα η κυβέρνηση θα πάει να ελέγξει του 2014. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, το 2014 πιθανόν να μην ήταν δικηγός, το 2016, το 2017. Δίνω επίδομα δηλαδή σήμερα με βάση το ποια ήταν η οικονομική του κατάσταση το 2014, τρία χρόνια πριν. Αυτή ήταν η απέτηση της κυβέρνησης. Αυτό θα γίνει, ωστόσο, επαναλαμβάνω, για να μην τρομοκρατήσουμε τους συνταξιούχους και να μην υποβάλουν ξανά νέα αίτηση. Αν τα σημερινά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί με έναν λογικό τρόπο, όχι με την έννοια να σκόπιμα να αποξένωσεν τις καταθέσεις του για να διεκδικεί τότε ο συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση. Για να σας πω ένα παράδειγμα που έγινε, για να μην το 2014 κάποιοι που υποβάλαν αίτηση μπορεί για ελάχιστα ευρώ να μην δικαιούνται. Όμως τις επόμενες χρονιές διαφοροποιήθηκαν τα εισοδήματα τους προς τα κάτω, ξεκινώντας από το παράδειγμα που σας ανάφερα σε σχέση με το χαμηλό επιτόκιο. Και τότε οφείλει η κυβέρνηση, για την άποψή μας, να πάει να βρει τα εισοδήματα τα νέα και να παραχωρήσει. Άλλωστε, εφρόντισε η κυβέρνηση να μην πληρώσει αναδρομικά οτιδήποτε, που σημαίνει, εφόσον μιλούμε για το 2018, θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2017, συντάξεις και τόκοι ή άλλα εισοδήματα, και αν ο συνταξιούχος είναι κάτω από το όριο της στόχιας τα εισοδήματά του, με βάση τους αριθμούς που επανάλαβα προηγουμένως, τότε θα επανακτήσει το δικαίωμα της μικρής επιταγής. Και δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αναδρομικά. Δηλαδή, αν προλάβαν πριν να υποβάλουν, αναδρομικά δεν έχει τίποτα. Η κυβέρνηση αυτή έχει αλλεργία με τα αναδρομικά. Ξέρετε ότι έκλεψε, ξέρετε τι λέγουν οι συνταξιούχοι, έκλεψε μας 56 εκατομμύρια, αγαπητοί. Αυτήν την περίοδο μας έκλεψαν 56 εκατομμύρια. Έκλεψαν από τους χαμηλοσυνταξίχους μέχρι και 12.000 ευρώ στα 3 χρόνια. Ποιος θα πληρώσει τις ζημίες τώρα? Θα απολογηθεί η κυβέρνηση εναντίον των φτωχών συνταξιούχων για το όχι, όχι, όχι που έλεγαν τα τελευταία 3 χρόνια? Και μας επέκριναν εμάς που έκαναμε και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Να κρατήσουμε σήμερα το θετικό μετά την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής, της συγκεκριμένης τροπολογίας, ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο αυτό που εκ παραδρομής δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να υποβάλει, ότι έχει την ευκαιρία τώρα, ας μην μείνει κανένας δικαιούχος εκτός επιδόματος. Ως οργάνωση θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την αναγκαία διαφώτιση μέχρι σε έναν βαθμό που μπορούμε. Είμαι βέβαιος ότι και η εκπομπή σας θα συνεχίσει την διαφώτιση με τρόπον ώστε βεβαίως να βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε και να πληροφορούμε. Που δεν φτάνει εύκολα η πληροφόρηση, δεν φτάνει εύκολα αυτή η 12-σέλιδη αίτηση με τον γκρίζο το χρώμα να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας, η οποία είναι αναγκαία να υποβληθεί μαζί με την εξουσιοδότηση. Νομίζω πολύτιμη βοήθεια μπορούν να παρέχει και το Σίγμα Live, κύριε Σκαρπάρη, με ανάλυση και οδηγίες που μπορούν να φιλοξενήσουν. Χρειάζονται κάποια στοιχεία τα οποία θα καταθέσουν. Ή και δημοσιεύσεις, και στην Κυριακάτικη σημερινή θα μπορούμε να εξηγήσουμε περαιτέρω στον κόσμο και στους χαμηλοσυνταξιούχους πώς μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους για να μην έχουμε τα ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια σας πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Επίσης.
Και όμως κινδυνεύουμε να πούμε το νερό νεράκι, εάν δεν αρχίσουμε και πάλι και να εξοικονομούμε νερό, καθώς η κατάσταση στα φράγματα είναι απελπιστική.